Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Δεκάδες άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν. Πυροσβέστες βάζουν σκοινιά κατά μήκος των δρόμων για να μην τους παρασύρουν τα ορμητικά νερά. Η σφοδρότητα της βροχόπτωσης είναι απίστευτη. Η Δυτική Αττική δοκιμάζεται για άλλη μια φορά, ενώ πάνω από την περιοχή σχηματίζεται ακόμα και ανεμοστρόβιλος. Εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα πλημμυρίζουν, ενώ η ορμή του νερού παρασέρνει δεκάδες αυτοκίνητα και δίκυκλα. Στην Οδόρες στο τέλος, στο Μενίδη, ένας 40χρονος άντρας εγκλωβίστηκε με την 75χρονη μητέρα του μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο και πλημμύρισε. Έχασε τις αισθήσεις του και τελικά απεγκλωβίστηκε από περαστικούς. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αγία Όλγα της Νέας Ιωνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο Καματερό, τριόροφο σπίτι κατέρευσε στο ρέμα της Εσχατιάς. Αν και είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο και ακατάλληλο για κατοικία από την περσινή κακοκαιρία, η οικογένεια που ζούσε εκεί έχασε τα πάντα. Κάθε φορά που έβριχε, ερχόμαστε να δούμε τι συμβαίνει. Μήπως μας το πήρε το ρέμα. Κάθε μέρα ήμουνα μέσα. Το βράδυ μόνο πήγαινα στο παιδί μου να γιαγεί και κοιμόμουν. Πήραν όλα τα νερά από παντού, τα ρίξανε σε αυτό το χαντάκι, γιατί αυτό ήταν χαντάκι και όχι ρέμα που το κάνανε ποτάμι. Που το κάνανε, τι το κάνανε, μια γάρα. Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα εδώ. Επέρυσι έγινε η ζημιά, έτσι ήταν. Το ίδιο βρήκανε. Καματερό, Μενίδη, Χαϊδάρι είναι οι περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα. Τα ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα και τα βουλωμένα φρέατια δημιουργούν αυτές τις εικόνες καταστροφής. Περιουσίες χάνονται στα λασπόνερα και οι κάτοικοι ζουν για άλλη μια φορά το ίδιο δράμα. Και να είμαι μόνη μου να παλεύω. Και να φωνάζω βοήθεια για κανείς. Τέτοια πλημμύρα έχει γίνει άλλες δύο φορές, αλλά όχι σαν τον τίτο. Πήγα τα νερά 30 πόντους μέσα. Εσείς είσαστε μέσα στο σπίτι. Μέσα είμαστε, πήγαμε από εκεί στο Μπατζανάκι μου. Τι να κάνω. Σπάει τις πόρτες και τις δυο τις πόρτες μου τις έσπασε και αρχίδησε και φούσκωνε και ανεβαίνει από πάνω και να γυρίψουμε βοήθεια. Και μόλις είδαμε λίγο ότι κατάλαγες, βγήκαμε έξω μέχρι εδώ. Που να πιάσει εδώ, πιάσει με μουσκεμά είμαι. Το Χαϊδάρι μοιάζει με βομβαρδισμένη περιοχή. Μέσα σε ελάχιστη ώρα τα νερά σκέπασαν τα πάντα, αφήνοντας πίσω τους μόνο καταστροφή και απελπισία στους κατοίκους. Βρισκόμαστε στην οδό Ιερού Λόχου στο Χαϊδάρι. Οι κάτοικοι προσπαθούν με τα ίδια τους τα χέρια, όπως βλέπετε, να καθαρίσουν μόνοι τους τα φρεάτια. Πίσω μου βλέπετε εικόνες χάος και καταστροφής. Η ορμή του νερού ήταν τέτοια που τα αυτοκίνητα καβάλισαν κυριολεκτικά το ένα το άλλο και μάλιστα μία γυναίκα κινδύνευσε όταν εγκλωβίστηκε από τα νερά. Κάθε βροχή, κάθε χειμώνα έχουμε πλημμύρες. Το φαρμακείο πλημμύρισε. Μέσα τα υπόγεια, όλα τα σπίτια πλημμυρίσανε. Εδώ έφυγαν αμάξια με ανθρώπους μέσα. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Ξαφνικά έγινε όλο αυτό, ε. Δηλαδή, να μπούμε μέσα, να βγούμε έξω, είχε γίνει αυτή η καταστροφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε περισσότερες από 600 κλήσεις για άντληση υδάτων και απεγκλωβισμούς την ίδια ώρα που στους περισσότερους δρόμους της Αττικής επικρατούσε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Κομφούζει επί τη στιγμή στη συμβόλη των οδών λεωφόρο Φίλης και Καματερού όταν ηλεκτροφόρο καλώδιο έπεσε από την κακοκαιρία μέσα στο οδόστρωμα. Επίσης, η άσφαλτος όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος έχει ξυλωθεί στην κυριολεξία. Νωρίς το πρωί δοκιμάστηκε η Λία και η Αχαΐα. Κεντρικοί δρόμοι έγιναν ποτάμια που έπαιρναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Από την έντονη βροχή έχουν πλημμυρίσει υπόγεια και χωράφια στη Βάρδα Ηλίας. Σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τη δύναμη του νερού, ενώ τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης. Από τις 5 ώρα τα χαράματα, το νερό ήταν 40 πόντους μέσα στο μαγαζί. Όλες οι καινούργιες παραγγελίες είχαν έρθει σαν στρωμένα κάτω για να μπουν στις βιτρίνες. Δεν έμεινε τίποτα. Τα βρήκε όλα καφετέρειες, καταστήματα, όλα τζάμια, σπασμένα, τίποτα. Μιλάμε για καταστροφή. Εικόνες καταστροφής και στην Αχαΐα. Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές Σεγέικα, Λιμνοχώρη, Καλαμάκι και Λακόπετρα λόγω των πλημμύρων από την υπερχείληση χυμάρων, αλλά ευτυχώς δεν έχουν κινδυνεύσει ανθρώπινες ζωές.